Ειλικρινά, γιατί είναι νέο παιδί. Και βεβαίως να πάμε και στο άλλο έτσι, θέμα, πολύ σοβαρό κατά την άποψή μου, η καταγγελία που έκανε ο Σπύρος ο Μπουζακίτης, ο οποίος έμεινα έτσι άφωνος. Όχι για την καταγγελία που ενδεχομένως είπε συμβαίνει αυτό στην αστυνομία. Μίλησε για χρηματισμό, πολύ σοβαρό. Αλλά για το τραγικό, έτσι, την τραγική κατάσταση που περνάει, υποφέρει από την ηχορύπανση και τον κοιτούσαν όλοι στα μάτια και πολύ σωστά και μπράβο στον κύριο Βουσουλίνο που έβαλε αυτό το κομμάτι που τι είπε ο κύριος Βουσουλίνος πριν πάω στον κύριο Μπουζακίτη, μισό λεπτό, είπε ότι θα έχουν είχαν μόνο στα καταστήματα αν θέλετε να προχωρήσετε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πολύ σωστό. Για να το ακούσουμε αυτό το κομματάκι. Ότι θα έχουμε, θα πρέπει να έχετε και ηχομόνωση. Θα το προτείνετε. Και θα το προτείνετε. Ό,τι εγώ, ό,τι σας είπα, θα τα γράψουμε. Ακούστε. Και κάποιους άλλους όρους. Δεν διατάζω εγώ. Να τελειώσω κύριε παρακαλώ. Και κάποιους άλλους όρους, γιατί αυτό που είμαι για την ηχομόνωση των οργάνων μου, έχω δει σχέδια τροποποίησης κανονισμών μουσικής μουσικών οργάνων από μεγάλους δήμους, από αθηναϊκούς δήμους που έχουν μέσα την ηχομόνωση. Έχουν μέσα εξουσιοδότηση του όποιου παίρνει την άδεια προς τον Δήμο σε περίπτωση μία ή δύο παραβάσεις να του ανακαλείται. Προσέξτε, δίνει εξουσιοδότηση ο ελεγχόμενος, ο επιχειρηματίας δίνει εξουσιοδότηση και δεν δίνει δήλωση να ανακληθεί. Δεν θα έρθει ο Δήμος να κάνει απόφαση για να πάρετε να κάνετε την προσφυγή, να πάρετε τέτοιες αναστολής και να τελειώνουμε. Και ακούσαμε